Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαίρομαι που τα λέμε και ελπίζω να έχουμε μια συζήτηση γόνιμη και ενδιαφέρουσα και για εσάς και για τους ακροατές μας. Αυτός είναι και ο δικός μας στόχος και φυσικά από τις απαντήσεις σας η συζήτηση είναι σίγουρα θεωρώ πολύ ενδιαφέρουσα. Θα ήθελα λίγο να σας ρωτήσω, πριν από 2 χρόνια και κάτι μήνες εκλεγήκατε δήμαρχος μέσα από μια διαδικασία, θα έλεγα, πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ ψυχοφθόρα. Θεωρώ ότι δεν ήσασταν φαβορή. Το είχαμε συζητήσει κάποια στιγμή και από κοντά όταν είχαμε βρεθεί πριν τις εκλογές. Και παρόλα αυτά ήσασταν αισιόδοξο ότι θα τα καταφέρετε και τα καταφέρατε. Για μένα είναι μεγάλη υπόθεση αυτός που φαντάζει ως outsider στο τέλος να κερδίζει την διαδικασία, τον αγώνα, τη μάχη, όπως θέλετε πείτε το, και να αναλαμβάνει αυτός το ρόλο να διοικήσει την πόλη για τα επόμενα χρόνια και θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη ευθύνη που γίνεται ακόμα μεγαλύτερη αν αναλογιστείτε ότι ο κόσμος θεωρώ ότι σας επέλεξε κυρίως σαν πρόσωπο γιατί δεν ήσταν κάποιος υποψήφιος κόμματος αλλά ήσταν ένας ανεξάρτητος υποψήφιος. Συμφωνείτε σε αυτή τη λογική? Ναι, το περιγράψετε πολύ σωστά. Ήταν βέβαια περίεργες εκλογές αυτές του 19. Από τη μια πλευρά ήταν αυτό το σύστημα της απλής αναλογικής, από την άλλη ήταν πάρα πολύ υποψήφιοι. Ήταν κάποιες υποψηφιότητες οι οποίες θεωρούνταν ότι είχαν περισσότερες πιθανότητες. Τώρα αν ήμουν outsider ή όχι, τι παίζανε οι στοιχηματικές εταιρείες. Ξεκίνησα κάπου με το 1 προς 50. Και τελικά κατέληξε να πάρω το μεγαλύτερο ποσοστό που πήρε ποτέ δήμαρχος στις εκλογές για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Αλλά ξέρετε, όλα αυτά συνέβησαν το 2019. Το θέμα είναι τι γίνεται σήμερα το 2022. Περάσαμε 2 χρόνια και 4 μήνες. 2 χρόνια και 4 μήνες πραγματικά δημιουργικούς. Δουλέψαμε πάρα πολύ. Ένα μεγάλο κομμάτι από αυτό το διάστημα ήταν πολύ ιδιαίτερο, καθώς είχαμε την πανδημία, κάτω από συνθήκες πραγματικά δύσκολες, όχι μόνο για τους δημότες της πόλης, αλλά ακόμα και τους εργαζόμενους του Δήμου. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι όλο αυτό το διάστημα τέθηκαν οι βάσεις, ούτως ώστε πολλά πράγματα στην πόλη μας να αλλάζουν, να αλλάξουν, να έχει μια διαφορετική εικόνα. Ξέρετε, συζητιέται πολύ ότι η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή είναι το επίκεντρο και επενδύσεων. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πιο ελκυστική πόλη, αλλά πρέπει να δουλεύουμε κάθε μέρα γι' αυτό. Αλήθεια, να ρωτήσω κάτι. Όταν αναλάβατε, είναι η τελευταία αναφορά που κάνω στο χθες για να πάω στο σήμερα. Όταν αναλάβατε, το μεγαλύτερο όνειρό σας για την πόλη, η μεγαλύτερη, αν θέλετε, προσδοκία, το μεγαλύτερο στοίχημα, ποιο ήταν? Είναι η πόλη μου να μετασχηματιστεί σε αυτό το οποίο όλοι όσοι την αγαπάμε θέλουμε, να γίνει μια ευρωπαϊκή μητρόπολη, να έχει όλες αυτές τις υποδομές, να έχει το μετρό, να έχει καλύτερες συγκοινωνίες, να έχει καλύτερο δικό δίκτυο, να είναι μια πόλη πολύ πιο καθαρή, πολύ πιο λαμπερή, να γίνονται διοργανώσεις, δράσεις, συνέδρια σημαντικά, να είναι μια αναγνωρίσιμη πόλη, να επενδύουν σε αυτή, να έρχονται μεγάλες εταιρείες και να τη διαλέγουν σαν έδρα τους. Οι ομάδες της πόλης να είναι πρωταγωνίστριες σε καινούργιες αθλητικές υποδομές. Όλα αυτά ήταν αυτά τα οποία περιμένω, δουλεύω, παλεύω, αγωνιώ για την πόλη μου και χαίρομαι που σε κάποιο βαθμό αυτά τα πράγματα σιγά σιγά διαμορφώνονται και γίνονται. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, είναι μια προσπάθεια από πολλούς από εμάς, αλλά πιστεύω πάρα πολύ στις προοπτικές δυνατότητες της Θεσσαλονίκης. Και θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια η Θεσσαλονίκη ακριβώς αυτό, την εμπιστεύονται μεγάλες εταιρείες, την εμπιστεύονται επενδυτές, γίνονται κάποια πράγματα, αν θέλετε με δυσκολία, με κάποιες καθυστερήσεις, αλλά όλα αυτά τα πράγματα τα έχουμε βάλει κάτω, τα σχεδιάζουμε και βήμα-βήμα τα ολοκληρώνουμε. Όταν λέτε ότι την εμπιστεύονται μεγάλες επιχειρήσεις και γίνονται μεγάλες επενδύσεις, μπορείτε έτσι επιγραμματικά να μας πείτε 2-3 που πραγματικά θεωρούνται πολύ μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, γιατί ο πολλής κόσμος να μην το γνωρίζει και όλα ποιες είναι αυτές? Νομίζω ότι έχει συζητηθεί αρκετά το ότι η Pfizer έχει επιλέξει την Θεσσαλονίκη σαν ένα χώρο, στον οποίο σαν μια πόλη που έχει κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση, ότι χάρη σε αυτή την επένδυση επαναπατρίζονται πολλοί Θεσσαλονικοί, Βορειοελλαδίτες, Μακεδόνες, επιστήμονες.
ότι πραγματικά οι μεγάλες άλλες εταιρείες όπως η Deloitte έχει κάνει και αυτή μια επένδυση, η Cisco, την οποία ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνεργάζεται, ένας κολοσσός, ένας παγκόσμιος κολοσσός, έχει δημιουργήσει ένα ψηφιακό κέντρο ψηφιακού μετασχηματισμού. Συνεργαζόμαστε με όλα τα πανεπιστήμια, με πόλεις της Ελλάδας και των Βαλκανίων. Σήμερα κιόλας είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για μια άλλη μεγάλη εταιρεία, δεν μπορώ ακόμα να την αποκαλύψω, που φαίνεται ότι επιλέγει τη Θεσσαλονίκη σαν την έδρα της, για λόγους που ακριβώς εξηγούνται από το ότι έχουμε αποκτήσει μια δυναμική, το ότι υπάρχουμε πολλοί άνθρωποι και εντός και εκτός της Θεσσαλονίκης που πιστεύουμε σε αυτήν. Αλλά από εκεί και μετά, ξέρετε, το θέμα είναι να βοηθήσουμε με την δημιουργία όλων αυτών των υποδομών η Θεσσαλονίκη να είναι μια πόλη πολύ πιο ελκυστική, με την έννοια της δημιουργίας των υποδομών, δηλαδή το να υπάρχει καλύτερο κυκλοφοριακό, να ολοκληρωθεί το μετρό. Το αεροδρόμιο είναι το πρώτο success story της Θεσσαλονίκης, ακολουθεί το λιμάνι. Έχουμε την δημιουργία, την κατασκευή του flyover, δηλαδή του της εξωτερικής περιφερειακής. Όλα αυτά παράλληλα βέβαια με αναπλάσεις που κάνουμε την πλατεία Αριστοτέλους, την πλατεία Δικητηρίου, την καινούργια ΔΕΘ, κύριε Κούλαλη, και αυτό έχει προχωρήσει, του Σταύρου Παπάθου που η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει προχωρήσει. Από εκεί και μετά έχουμε το θαλάσσιο αστικό μέτωπο, η Θεσσαλονίκη να γυρίσει το βλέμμα της στη θάλασσα και όχι την πλάτη της. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία σε αυτή την κρίσιμη δεκαετία μέχρι το 2030, αν πάνε καλά, αν βοηθήσουμε όλοι, αν στρατευτούμε σε αυτή την κοινή προσπάθεια, πιστεύω θα έχουμε μια πολύ διαφορετική Θεσσαλονίκη, μια πολύ ελκυστικότερη, δυναμικότερη και, αν θέλετε, καλύτερη Θεσσαλονίκη. Να κάνω την πιο κλασική ερώτηση για τόσα χρόνια. Ένα θέμα που ταλανίζει αυτή την πόλη και έχει πάρει πολλές φορές και ειρωνικές διαστάσεις όσον αφορά το σχολιασμό του. Το μετρό της Θεσσαλονίκης, θεωρείτε ότι είναι ένα έργο που θα τελειώσει σύντομα? Θεωρείτε ότι είναι ένα έργο που θα δώσει άλλη πνοή στην πόλη? Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό? Συζητώντας με τους ανθρώπους της Αττικό Μετρό, γιατί είμαι σε πρακτική επαφή μαζί τους, ίσως ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει ότι έχω θητεύσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Αττικό Μετρό αρχές της δεκαετίας του 2010, ξέρω πολύ καλά το έργο. Έλεγα ακριβώς όταν μετέφερα την αγωνία μου ότι ο περισσότερος κόσμος στη Θεσσαλονίκη δεν γνωρίζει ότι το μετρό Θεσσαλονίκης σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει ολοκληρωθεί. Θα πούνε οι ακροατές σας τι λέει ο Δήμαρχος. Η σύραγγα έχει ολοκληρωθεί. Σχεδόν όλοι οι σταθμοί πλην της Αγίας Σοφίας και της Βενιζέλου είναι ολοκληρωμένοι. Ο Συρμός κάνει δοκιμαστικές διαδρομές από το σταθμό του Συντριβανίου μέχρι το μαξοστάσιο που είναι στην περιοχή του Φίνικα. Όλα αυτά σημαίνει ότι το μετρό είναι έτοιμο να λειτουργήσει μέσα στα επόμενα 1,5 χρόνο, 2 χρόνια. Δηλαδή η δέσμευση είναι για το τέλος του 23. Ίσως αν δεν είχαμε αυτές τις αντιπαλότητες για τη Βενιζέλου, αυτές τις καθυστερήσεις στη Βενιζέλου, αυτή τη στιγμή θα το χρησιμοποιούσαμε, θα ήταν ένα καθημερινό εργαλείο στη δουλειά μας, στη ζωή μας, από τη μια πλευρά, και από την άλλη θα ήταν και κάτι πολύ ελκυστικότερο για την πόλη μας, λέγοντας ότι έχουμε ένα τέτοιο μέσο μεταφοράς και θα σχεδιάζαμε και τελείως διαφορετικά την πόλη μας. Οπότε πραγματικά δεν είναι ανέκδοτο, κύριε Κούλαλη, πραγματικά είναι κάτι το οποίο καθυστέρησε πολύ, ταλαιπώρησε πολύ. Ίσως ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι πλέον δεν υπάρχουν λαμαρίνες. Θα περνάτε κι εσείς από το Συντριβάνι, θα περνάτε από το Πανεπιστήμιο, Βενιζέλου, θα περνάτε από το Βαρδάρι και θα βλέπετε ακόμα και την Αγία Σοφία που λίγο πριν από τα Χριστούγεννα φύγανε περισσότερες λαμαρίνες και θα δείτε πλέον ότι αποδίδονται αυτοί οι χώροι. Από κάτω από όλους αυτούς τους χώρους υπάρχουν έτοιμοι σταθμοί. Και αν όλα πάνε καλά, τελειώσουμε τη Βενιζέλου. Θέλω να πιστεύω ότι τέλος του 23 θα χρησιμοποιούμε αυτό το μέσο μεταφοράς, αυτό το σύγχρονο μέσο για την πόλη μας. Ήθελα να ρωτήσω, μια και ήσασταν στην Αττικό Μετρό, απλά έτσι ενημερωτικά για το κοινό. Πότε ήταν το πρώτο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του μετρό, δηλαδή πότε ήταν τα αρχικά σχέδια να λειτουργήσει το μετρό κανονικά στη Θεσσαλονίκη?
ξέρετε, γυρνώντας πίσω, πάντα έτσι θα έχουμε πονεμένες ιστορίες, όπως είπατε. Δηλαδή, το έργο του Μετρό Θεσσαλονίκη ξεκίνησε το 2006 και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωση ήταν το 2012. Υποτίθεται με 100 χρόνια από την απελευθέρωση Θεσσαλονίκη θα ήταν έτοιμο το Μετρό. Έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε που ήταν αρχικά σχεδιασμένο να ολοκληρωθεί το Μετρό. Προφανώς ήταν αδύνατο να τελειώσει 6 χρόνια. Από εκεί και μετά όμως είναι πολύ σημαντικό ότι βρισκόμαστε τώρα κοντά. Δηλαδή, αν όλα πάνε καλά, τέλος του 23, το μετρό θα χρησιμοποιείται και θα είναι το κύριο μέσο μετακίνησης μέσα στην πόλη μας και με την προοπτική βέβαια της σύνδεσής του με την επέκταση προς την Καλαμαριά, την επέκταση του προς τα δυτικά και τη σύνδεσής του με το αεροδρόμιο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να σχεδιάζουμε ένα τέτοιο μέσο μετακίνηση μέσα στην πόλη, γιατί εσείς το γνωρίζετε, όλοι το γνωρίζουμε, ότι το βασικότερο πρόβλημα στην πόλη μας είναι το κυκλοφοριακό. Σίγουρα. Το μετρό θα αλλάξει ακριβώς την καθημερινότητα στην πόλη μας, τη μετακίνησή μας, τις συνήθειές μας, αν θέλετε, ακόμα και όλα αυτά που βλέπουμε, τα προβλήματα με το αυτοκίνητο, με το παρκάρισμα. Σε λίγους μήνες τη λειτουργία του φαντάζομαι θα είναι τελείως διαφορετικά. Συγχρόνως βέβαια έχουμε και το πρόβλημα με τα λεωφορεία. Ο ΑΣΤΕ έχει βελτιωθεί πάρα πολύ από αυτόν που είχαμε αναλάβει το 2019 και εγώ ως διοίκηση του Δήμου. Βάλαμε πλάτη με λεωφορεία που έφερε ο Δήμος, με τα leasing, τα λεωφορεία δηλαδή αυτά τα οποία ο ΑΣΤΕ πλέον τα μισθώνει. Η εικόνα των λεωφορείων το βλέπουμε. Κάθεται κάποιος σε μια στάση και βλέπει τα λεωφορεία που περνάνε, σε τι κατάσταση είναι, πόσο καλύτερα είναι. Ίσως αν δεν ήταν η πανδημία και ο κόσμος πραγματικά έχει κάποια φοβία να μπει μέσα σε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς με πολύ κόσμο, θα τα εμπιστευόμασταν περισσότερο και θα ήταν πολύ καλύτερη η μετακίνηση, πολύ γρηγορότερη, πολύ ευκολότερη μέσα στην πόλη. Δημάρχε, πολλοί κόσμος, θα ήταν το ερώτημα που σας έκανα και εγώ για το θέμα του ΑΣΤΑ, αλλά με προλάβατε. Διαμαρτύρεται για τους χρόνους, για το ότι περιμένει πάρα πολύ στη στάση, ότι δεν ουσιαστικά ότι δεν υπάρχουν λεωφορεία. Τα λεωφορεία έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με το 2019, δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάνω από 400 λεωφορεία που κινούνται. Έχω την εικόνα ότι η κυκλοφορία, δηλαδή ο ρυθμός, είναι πολύ καλύτερος. Πολλές φορές βέβαια λόγω κάποιων θεμάτων που υπάρχουν, λόγω COVID, με προβλήματα που υπάρχουν με οδηγούς, να μην κυκλοφορεί αυτός ο αριθμός που θα έπρεπε, αλλά υπάρχουν διαθέσιμα πλέον πάνω από 500 λεωφορεία, τα οποία δεν υπήρχαν ποτέ στη λειτουργία του ΟΑΣ. Νομίζω καμιά φορά ο κόσμος είναι και λίγο καχύποπτος, η τηλεματική πλέον δουλεύει και νομίζω ότι αυτές οι βασικές γραμμές, όπως είναι το 14, το 12, το 10, το 27 που πηγαίνει προς τα δυτικά, όλες αυτές είναι οι γραμμές οι οποίες πραγματικά εξυπηρετούν πολύ πιο τακτικά τον κόσμο και θεωρώ ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Στην Ηλιούπολη πάντως, ίσως, την οποία... Ναι, ολοκληρώστε, συγγνώμη. Ναι, ίσως ο κόσμος πραγματικά είναι λίγο δύσπιστος απέναντι στον ΟΑΣΤ, απέναντι στην κατάσταση που ήταν πριν από αυτές τις αλλαγές. Αλλά σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι η κατάσταση στον ΟΑΣΤ βελτιώνεται. Βέβαια, να πούμε ότι ο ΟΑΣΤ δεν είναι αντικείμενο... θέμα του Δήμου. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνετέλεσε στη λύση του προβλήματος, βοήθησε. Ο ΑΣΤ είναι ένας οργανισμός ο οποίος κουβαλάει πολλές αμαρτίες από το παρελθόν. Μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2022, δηλαδή αυτής της χρονιάς που έχει ξεκινήσει, θα πρέπει να έχει λήξει η καθάριση και θα πρέπει να περάσουμε στο καινούργιο σχήμα. Αυτός δηλαδή που θα διαχειρίζεται τον ΟΑΣΤ, θα πρέπει να βρεθεί το διάδοχο σχήμα, το οποίο θα έχει ένα βιώσιμο ΟΑΣΤ, το οποίο θα φροντίζει χωρίς μεγάλη επιβάρηση στο φορολογούμενο, στο δημότη, να έχει πολύ καλύτερη ποιότητα συγκοινωνιών. Ήθελα να σας ρωτήσω, μπήκαμε πριν από λίγες μέρες το 2022, σε μια νέα χρονιά, οπότε πάντα όταν ξεκινάει μια νέα χρονιά βάζεις νέους στόχους, οραματίζεις σε πράγματα. Το πιο σημαντικό έργο για σας που έχετε βάλει σαν στόχο να υλοποιηθεί, αν είναι εφικτό βέβαια αυτό, μέσα στο 2022, ποιο έργο είναι, ποια είναι η προτεραιότητά σας? Πραγματικά κάνοντας τον προγραμματισμό μου για το υπόλοιπο μισό της θητείας μέχρι τις εκλογές του 2023, οι επόμενες τοπικές εκλογές είναι τον Οκτώβριο του 2023,
έβαλα κάτω τα πράγματα και είπα ότι πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλο βάρος στην καθημερινότητα του Δημότη. Πέρα από όλα αυτά τα μεγάλα έργα που σας ανέφερα προηγουμένως, τα οποία ίσως και σε μεγάλο βαθμό δεν είναι και στο χέρι του Δήμου να μπορέσει να τα ολοκληρώσει. Απλώς ο Δήμος πάντα πρέπει να λειτουργεί. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Δήμαρχος της πόλης πρέπει να λειτουργεί ως επισπεύδων, ως αυτός που επιβλέπει. Αλλά τα άλλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο Θεσσαλονίκης, καθαρά, που είναι η καθαριότητα, που είναι το πράσινο, που είναι οι δρόμοι, που είναι ο φωτισμός, που είναι η ποιότητα του οδοστρώματος, αυτά είναι θέματα τα οποία θα δώσουμε πολύ μεγαλύτερο βάρος. Τώρα πλέον έχουμε στα χέρια μας πολλά περισσότερα εργαλεία, έχουμε εργολαβίες, έχουμε πραγματικά την εμπειρία, ούτως ώστε η καθαριότητα να είναι πολύ καλύτερη, το πράσινο να συντηρείται πολύ καλύτερα, να έχουμε καλύτερο φωτισμό στην πόλη. Προχωράμε σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων, πεζοδρομήσεων, δημιουργίας πολύ καλύτερων χώρων κοινόχρηστων. Η πανδημία μας έδειξε ότι οι κοινόχρηστοι χώροι πρέπει να είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Όλα αυτά είναι μια πεντάδα πολύ βασικών θεμάτων της καθημερινότητας, στην οποία έχουμε δώσει ήδη το βάρος. Άλλωστε, σε μεγάλο βαθμό και ο ανασχηματισμός που έκανα πριν από λίγες μέρες έδωσε βάρος προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό είπα και στους δημάρχους μου προχθές που κάναμε την πρώτη εκτελεστική επιτροπή, το αντίστοιχο ας πούμε υπουργικό συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης, ότι βασική μας μέρημνα, καθημερινή μας μέρημνα και των αντιδημάρχων και των υπηρεσιών αλλά και προσωπικά του Δημάρχου είναι η ενασχόληση με την καθημερινότητα, ο έλεγχος κατά πόσο η δουλειά πρέπει να γίνεται σωστά, ούτως ώστε να έρχεται στον πολίτη, ο πολίτης να ξέρει ότι ο Δήμος είναι εκεί για αυτόν και ότι καθημερινά φροντίζουμε ούτως ώστε να έχει καλύτερη ποιότητα ζωής. Επειδή τα έργα τα έχετε αναφέρει πάρα πολλές φορές σε πολλές συνεντεύξεις και μάλιστα σε πρόσφατες συνεντεύξεις, εγώ να σας πω ότι η δική μου εντύπωση είναι ότι πολλοί Θεσσαλονικείς δεν γνωρίζουν τι ακριβώς θα συμβεί, τι ακριβώς είναι αυτά τα έργα. Και θα ήθελα για 2-3 από αυτά που θεωρώ ότι είναι και τα πιο σημαντικά, όπως και εσείς τα έχετε ορίσει, θα ήθελα λίγο να μας περιγράψετε τι ακριβώς θα γίνει με την υλοποίηση αυτών των έργων. Δηλαδή, το Μουσείο Ολοκαυτώματος, μπορούμε να εξηγήσουμε στους πόλεις Θεσσαλονίκης τι είναι και πώς θα γίνει, τι θα γίνει εκεί. Ξέρετε ότι τόσα χρόνια πολλά έργα δεν είχαν γίνει, πάνω από μια δεκαετία περίπου έχει να γίνει ένα σημαντικό έργο στην πόλη μας. Ουσιαστικά έχει δημιουργήσει αυτή την αίσθηση στο Θεσσαλονικιό που τελικά στην πόλη δεν γίνεται τίποτα. Να μιλήσω σε ένα αθλητικό ραδιόφωνο ότι από τη στιγμή που δεν πρόκειται να πάρουμε πρωτάθλημα, από τη στιγμή που δεν πρόκειται να έχουμε νίκες, ποιος ο λόγος να ασχολούμαστε. Αυτό, ξέρετε, είναι μια ετοπάθεια που έχει έρθει στην πόλη μας, η οποία εμένα προσωπικά με ενοχλεί πάρα πολύ. Και ίσως γι' αυτό όλα αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν τόσο καιρό καθυστερήσει πρέπει να τα τρέξουμε και πρέπει ο κόσμος να τα δει και να καταλάβει, όπως συζητούσαμε για το μετρό, το οποίο το μετρό αυτή τη στιγμή που σας είχα πει ολοκληρώνεται. Έτσι και για τα υπόλοιπα που με ρωτάτε θα πρέπει να παρουσιάσουμε, όχι μόνο γιατί ο Δήμος είναι αυτός που φροντίζει για αυτά, αλλά και εσείς που έχετε αυτή την ευθύνη της ενημέρωσης, να κάνετε ερωτήσεις εκεί που πρέπει, αλλά σε κάθε περίπτωση να αρχίζουμε να βλέπουμε success story, να αρχίζουμε να παίρνουμε πρωταθλήματα, και το λέω αυτό μεταφορικά. Το Μουσείο του Ολοκαυτώματος είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για την πόλη, ένα έργο προβολής, ένα έργο το οποίο αναφέρεται σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της πόλης, το κομμάτι του εβραϊκού στοιχείου της πόλης μας, τους συμπολίτες μας Εβραίους, που ένα μεγαλύτερο κομμάτι από αυτούς στάλθηκε με τραγικό τρόπο στα τόπεδα συγκέντρωσης στην Γερμανία, στην Πολωνία, και πολλοί από αυτούς δεν γύρισαν ποτέ. Λοιπόν, το μουσείο αυτό, το οποίο έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, από το γερμανικό κράτος και από το ελληνικό κράτος, ουσιαστικά όταν αναλάβαμε στο 19 δεν μπορούσε να κατασκευαστεί γιατί είχε παραχωρηθεί μια οικοπαιδική έκταση που δεν το χωρούσε. Ήταν 3.000 στρέμματα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η δική μας διοίκηση, παραχώρησε άλλα 11 στρέμματα και πλέον σε αυτά τα 15 στρέμματα που έχουν προκύψει εκπονούνται οι μελέτες, ούτως ώστε σταδιακά μέσα στο 2022 να έχουν ολοκληρωθεί και το 2023 να έχουμε την κατασκευή, την έναρξη της κατασκευής του Μουσείου Ολοκαυτώματος. Είναι κάτι το οποίο συζητιέται εδώ και πολλά χρόνια, αλλά ουσιαστικά τώρα πλέον έχει μπει την τροχιά του σχεδιασμού του και της υλοποίησης. Και εκεί πέρα, ξέρετε, είναι πραγματικά περίεργο το ότι ενώ υπάρχουν τα λεφτά, εδώ και τόσα χρόνια δεν είχαν γίνει οι σωστές κινήσεις. Δηλαδή, υπήρχαν λεφτά και δεν υπήρχε το οικόπεδο.
Υπήρχε το οικόπεδο και δεν υπήρχαν οι μελέτες. Τώρα όλα αυτά μπαίνουν σε μια σωστή διαδικασία και θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και εκεί αυτήν την εικόνα του ότι ένα σημαντικό έργο για την πόλη ξεκινά για να υλοποιηθεί. Έχουμε την πλατεία Διοικητηρίου. Αυτή τη στιγμή ένα έργο το οποίο από το 1991, όταν είχαν γίνει οι πρώτες προσπάθειες, είχε καταστραφεί μια πολύ ωραία πλατεία με την προοπτική να γίνει υπόγειο πάρκινγκ και να ανακατασκευαστεί η πλατεία, βρέθηκαν αρχαία και εκεί είχε σταματήσει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχει τελειώσει η αρχιτεκτονική μελέτη που κάνει η Εγνατία Οδός. Ο Δήμος είναι εκείνος που συνεργάζεται με την Εγνατία Οδό. Τελειώνουν και τα στατικά σε λίγες εβδομάδες. Οπότε θα πάμε στη δημοπράτηση, την οποία έχουμε μαζί με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με τον Απόστολο Τσικώστα, έχουμε συμφωνήσει από την αρχή της ανάληψης θητείας μας ότι θα πάμε χέρι-χέρι ούτως ώστε να υλοποιηθεί. Θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο 2023 θα ξεκινήσει επιτέλους και η ανακατασκευή αυτής της πλατείας που σχεδόν την είχαμε ξεχάσει. Πλατεία Αριστοτέλους, άξονας Αριστοτέλους, αν θέλετε ό,τι πιο αναγνωρίσιμο για την πόλη μας, έχει τα χρονάκια της. Από το 1997 έχει να ασχοληθεί κάποιος με αυτή την πλατεία. Έχουμε κάνει εμείς, η δική μας διοίκηση έκανε ένα διεθνή τεκτονικό διαγωνισμό. Έχουμε το πρώτο βραβείο. Οι μελετητές δουλεύουν τώρα που μιλάμε, ούτως ώστε μέσα στο 2022 να έχουν ολοκληρωθεί μελέτες, να το δημοπρατήσουμε και να έχουμε μια καινούργια, πολύ πιο λαμπερή, πολύ πιο ελκυστική Αριστοτέλους, τον άξονα όλη της Αριστοτέλους, τον ΤΕΚ της παλιάς παραλίας, και αυτό είμαστε στη φάση της μελέτης. Εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση, ώστε να έχουμε επέκταση της, της πρώτης, όλης δηλαδή της έκτασης παράλληλα με τη Λεωφόρο Νίκης. Παράλληλα βέβαια με την κατασκευή του ποδηλατόδρομου, που είναι πολύ σημαντικό να έρχεται σιγά σιγά και το ποδήλατο μέσα στη ζωή μας. Μιλάμε για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, φαντάζομαι γνωρίζετε, έχει ολοκληρωθεί η μελέτη, υπάρχει αυτή τη στιγμή η διαδικασία, ούτως ώστε το 2026 να έχουμε ένα καινούργιο συνεδριακό κέντρο, ένα καινούργιο εκθεσιακό κέντρο και πολύ πολύ περισσότερο πράσινο. Η Στάβλη Παπάφη, σας είπα, ένας χώρος στον οποίο υπήρχαν πραγματικά κάτι ερείπια. Μέσα στο 2022 θα ολοκληρωθούν οι μελέτες με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 13 εκατομμυρίων. Θα υπάρχει υπάγειο πάρκινγκ, θα υπάρχουν χώροι πολιτισμού, θα υπάρχουν χώροι για το κοινό, ιατρία, καπί. Θα είναι πραγματικά ένας άξονας, ένας χώρος στον οποίο η Τούμπα θα μπορεί να έχει πολλές λειτουργίες. Φαντάζομαι σας κουράζω, κύριε Κουλάλη, να σας λέω όλα αυτά τα στοιχεία. Για μένα είναι μια πάρα πολύ, έτσι θα έλεγα, πολύ καλή περιγραφική ενημέρωση για το τι ακριβώς θα περιμένουμε να δούμε το επόμενο διάστημα στην πόλη μας να υλοποιείται και να το απολαύσουμε, να το χαρούμε. Και μιλάω, μας προλαβαίνετε στις οποία... ερωτήσεις. Ναι, απαντάτε χωρίς να τις κάνουμε. Οποία... σε αυτά στα οποία έχει εμπλοκεί ο Δήμος. Μπορώ να μιλήσω για αυτά τα projects τα οποία ο Δήμος Θεσσαλονίκης ξεκίνησε, τρέχει. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να σχεδιάζεις, να οραματίζεις, να σχεδιάζεις, να βρίσκεις τη χρηματοδότηση και κάτω από συνθήκες πραγματικά δύσκολες να μπορέσεις να τα υλοποιήσεις, γιατί όλο αυτό το διάστημα, ξέρετε, είχαμε και την πανδημία στη χώρα μας, γιατί μπορεί να ακούσει κάποιος και να πει όλα ωραία τα λέει ο Ζέρβας. Δεν είναι ούτε ωραία ούτε εύκολα, γιατί και γραφειοκρατία έχουμε και δυσκολίες έχουμε, και δυστυχώς στην πόλη μας, να πω και κάτι που μένα προσωπικά με ενοχλεί, το έχω πει πολλές φορές, πολλοί αντί να βρίσκουν λύσεις στα προβλήματα, βρίσκουν προβλήματα στις λύσεις. Πολλές φορές το έχουμε ζήσει και πολλές φορές στην πόλη μας ουσιαστικά αναβλήθηκαν, ακυρώθηκαν έργα τα οποία ήταν πολύ σημαντικά για την εξέλιξη της πόλης μας. Όταν λέτε θα κάνετε και παρεμβάσεις στο Καπάνι και στην Δημητρή Γούναρ, τι ακριβώς θα γίνει εκεί? Αυτό είναι κάτι άλλο το οποίο χαίρομαι που μου κάνετε την ερώτηση, γιατί και στο ένα και στο άλλο αυτή τη στιγμή υπάρχει ανάδοχος. Όταν λέμε ότι υπάρχει ανάδοχος σε ένα τέτοιο έργο, σε ένα δημόσιο έργο, σημαίνει ότι ξεκινάει ο εργολάβος να το κατασκευάσει. Το ΜΕΝ Καπάνι είναι μια αγορά η οποία πραγματικά βρίσκεται σε μια κατάσταση που χρήζει εδώ και δεκαετίες ανακαίνησης. Δηλαδή θα έχουμε σύνδεση των καταστημάτων αυτό με το δίκτυο της ΙΑΦ, καινούργιες αποθετεύσεις, θα έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα στο
στους χώρους αυτούς, στα καταστήματα, στην αισθητική τους, στο φωτισμό τους. Θα υπάρχει σύστημα, έξυπνα συστήματα, θα υπάρχουν Wi-Fi. Όλα αυτά θα είναι έτοιμα μέσα στο 2023 σε μια κεντρική αγορά της πόλης μας. Αντίστοιχα θα γίνει μια ανάπλαση στον άξονα της Δημητρίου Γούναρη και για τα καταστήματα και για την προβολή των αρχαιοτήτων. Η Γρηγορίου Παλαμά και η Οδός Βύρωνος θα γίνουν ήπιας κυκλοφορίας, θα μεγαλώσουν τα πεζοδρόμια, θα έχουμε τριπλάσια την παιδική χαρά της πλατείας Ναβαρίνου, μια εξαιρετική πλατεία, θα έχει μια πολύ καλύτερη εικόνα και εκεί θα έχουμε έξυπνα συστήματα. Και παράλληλα να πω και κάτι άλλο που ίσως δεν αφορά το Δήμο, αλλά αφορά πάρα πολύ την πόλη μας. Η αγορά Μοδιάνο θα είναι έτοιμη σε λίγους μήνες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η ιστορική αγορά της πόλης μας. Ο Όμιλος Φάης έχει εξαγοράσει το χώρο, έχει φροντίσει εδώ και πολλά χρόνια να επενδύσει ένα μεγάλο ποσό και να είναι έτοιμη η αγορά αυτή που είναι ένας πόλος έλξης στο κέντρο της πόλης μας. Το εμπορικό της κομμάτι, γιατί αυτά τα τρία project που ρωτήσατε, δηλαδή το Καπάνι, Δημητρίου Γούνα, την πλατεία Ναβαρίνων και η Μοδιάνο, ουσιαστικά μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα έχουν αναπλαστεί, θα έχουν ανακαινιστεί και θα είναι ένας πόλος έλξης εμπορικός. Δηλαδή είναι το κομμάτι που αφορά την εμπορική ζωή της πόλης μας, του κέντρου της πόλης μας. Έχω προσωπική άποψη, Δήμαρχε, για την περιοχή που λέτε, διότι είχα το κατάστημά μου χρόνια στη Νέα Αγορά, στο Μουδιάνο δίπλα στη Νέα Αγορά. Όλες οι στοές εκεί πραγματικά είναι πόλος έλξης. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας της πόλης, το οποίο ήταν επιτεκτική ανάγκη να αλλάξει. Αυτή τη βδομάδα, να φανταστείτε, με τους ανθρώπους του project της Μοδιάνο, θα έχουμε μια συνάντηση. Χαίρομαι πάρα πολύ που πλέον συζητάμε για την αποκομιδή των απορριμμάτων, για τις θέσεις στάθμισης. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ξέρετε, όταν κάνουμε τέτοιες συζητήσεις, ουσιαστικά είμαστε στο τέλος. Χαίρομαι, αυτό που είπα προηγουμένως, να έχουμε στην πόλη μας success stories. Και όλα αυτά είναι μικρές νίκες, μικρά πρωταθλήματα, τα οποία πραγματικά θα κάνουν την πόλη μας πρωταθλήτρια. Θα τη στάσουμε εκεί που πραγματικά θέλουμε όλοι. Ίσως ήταν πριν από κάποια χρόνια και πιστεύω ότι θα μπορέσει και θα είναι εκεί πέρα. Επειδή είχαμε πει ότι θα δεχόμαστε και κάποιες ερωτήσεις από ακροατές, οι οποίοι μπορούν να στέλνουν μήνυμα γράφοντας FM κενό το ερώτημά τους και να το στέλνουν στο 54222, έχουμε δύο ερωτήματα. Ένας ακροατής ρωτάει ποιο το κέρδος, λέει, από τους ποδηλατόδρομους και ποιον από όλους ωφέλησε, μιας και πλέον δεν υπάρχει πάρκινγκ για τα αυτοκίνητα. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια συζήτηση την οποία την κάνουμε πάντα στο κυκλοφοριακό. Δεν υπάρχει, ίσως ο ακροατής μας, αν έχει πάει σε μια οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πόλη, στο Βερολίνο, στο Παρίσι, στο Άμστερνταμ, θα δει ότι υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, θα δει ότι σε πόλεις με πολύ χειρότερο καιρό, με πολύ χειρότερο κλίμα, με χειρότερο ανάγλυφο εδάφους, γιατί μην ξεχάσουμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια επίπεδη πόλη. Μπορεί κάποιος να πάει από το αεροδρόμιο μέχρι τη Χαλάστρα ουσιαστικά χωρίς μεγάλη προσπάθεια. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε μια πόλη σύγχρονη χωρίς τις υποδομές των ποδηλάτων. Δόθηκε ευκαιρία να εφαρμόσουμε πιλωτικά ένα πρόγραμμα ποδηλατόδρομων στον άξονα του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Κατεβάσαμε στην Λεωφόρο Νίκης τον ποδηλατόδρομο, γιατί στην προβλήτα στην προβλήτα δηλαδή που υπήρχε ακριβώς πάνω από το δρόμο της Νίκης δεν χωρούσαν και ποδηλάτες και παιδί. Και είδαμε ποια είναι τα αποτελέσματα. Αυτό το διάστημα θα πάρουμε τις αποφάσεις μας κατά πόσο θα κρατήσουμε αυτούς τους ποδηλατόδρομους. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι σταδιακά το ποδήλατο πρέπει να μπει στην ζωή των Θεσσαλονικαίων. Και πραγματικά, αν δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, δεν θα υπάρχουν και ποδήλατα. Αυτό είναι γεγονός. Πραγματικά, τα παιδιά, ιδιαίτερα τα παιδιά που θέλουν να κινηθούν και οι μεγαλύτεροι, δεν είναι εύκολη η μετακίνησή τους. Και θυμάστε και το ατυχές περιστατικό με την κυρία με το ποδήλατο. Ακριβώς αυτό. Αν υπήρχαν οι ποδηλατόδρομοι, αν υπήρχε αυτή η δυνατότητα, πραγματικά δεν θα είχαμε τέτοια τραγικά συμβάντα. Ένας ακροατής, μάλλον με καυστικό τρόπο, λέει ότι μου ζητάει να σας μεταφέρω ότι πνιγήκαμε, λέει, στο πράσινο και στην καθαριότητα, δεν αντέχουμε, λέει, άλλο. Εννοώντας, δηλαδή, ότι προφανώς δεν είναι ευχαριστημένος από τα έργα πρασίνου και καθαριότητας στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
Εγώ είπα ότι θα πρέπει να δώσουμε περισσότερο βάρος σε αυτό το κομμάτι. Θα πρέπει να φροντίσουμε το πράσινο, το όποιο πράσινο Θεσσαλονίκης να γίνει ακόμα καλύτερο. Απ' την άλλη πλευρά, η καθαριότητα θα πρέπει να την βελτιώσουμε. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, εγώ θεωρώ ότι η καθαριότητα είναι πολύ καλύτερη από αυτή που είχαμε παραλάβει. Αλλά πάντα χρειάζεται βελτίωση. Αυτή ήταν μια περίοδος των 2 ετών που πραγματικά ο κόσμος, ζώντας περισσότερο στο σπίτι του, χρησιμοποιώντας κοινόχρηστους χώρους, επιβάρυνε σε μεγάλο βαθμό. Ότι, δηλαδή, μπορώ να σας πω ότι ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα η αποκομιδή των απορριμμάτων ήταν τριπλάσια από ό,τι ήταν πριν από την πανδημία σε κοινόχρηστους χώρους. Πράγμα που σημαίνει ότι οι κοινόχρηστοι χώροι επιβαρύνθηκαν πάρα πολύ, γιατί ο κόσμος τους χρησιμοποιεί περισσότερο. Αυτό βέβαια δεν είναι μια δικαιολογία για να πούμε ότι δεν πρέπει να κάνουμε εκεί καλύτερη δουλειά. Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, εκείνο που θα πω είναι ότι και ο πολίτης πρέπει να σέβεται την πόλη του. Ο πολίτης πρέπει να σέβεται κάποιους κανόνες. Πόσες φορές δεν έχουμε δει να μην πετάνε τα σκουπίδια στους κάδους, πόσες φορές έχουμε δει να παρατάει μετά από κάποια ανακαίνιση κάποιος μπροστά στο σπίτι του σε ένα κάδο το παλιό του νοικοκυριό, τις παλιές του ντουλάπες, την παλιά του τουαλέτα. Αυτό, ξέρετε, είναι παράνομο. Δεν μπορεί κάποιος, χωρίς να έρθει σε συνεννόηση με τον Δήμο, να βγάζει την ανακαίνιση του σπιτιού του στον δρόμο. Πρέπει να κλείνει ραντεβού και εφόσον δεν έχει κάνει μια συμφωνία με μια εταιρεία που θα πάρει και ανακυκλώσει αυτά τα υλικά. Προσπαθούμε κάθε μέρα, εγώ και οι συνεργάτες μου. Πραγματικά ο Δήμος κάνει μια μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε ανανεώσει το στόλο, έχουμε πάρει καινούριους κάδους. Βάλαμε υπόγειους κάδους, κύριε Κούλαλη. Είναι η πρώτη φορά που μπήκα στη Θεσσαλονίκη 59 συστοιχίες υπόγειων κάδων, στο κέντρο της πόλης, και προχωράμε και στις γειτονιές της πόλης μας, στην 4η, στην 5η, στη δεύτερη κοινότητα. Όλα αυτά μαζί με καινούργια οχήματα, απορριμματοφόρα, σάρωθρα και βέβαια με τον κόσμο της καθαριότητας, ο οποίος κάθε μέρα όλο αυτό το διάστημα ήταν στους δρόμους. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Στα υπόλοιπα έργα που μας είπατε αρκετά, να ρωτήσω κάτι άλλο. Η νέα περιφερειακή οδό flyover, τι ακριβώς είναι? Δεν έχω αντιληφθεί τι ακριβώς γίνεται. Ποιο ακριβώς ήταν το αποτέλεσμα? Στον αρχικό σχεδιασμό κυκλοφοριακό της Θεσσαλονίκης πριν από αρκετά χρόνια, είχε σχεδιαστεί αυτός ο μικρός περιφερειακός που έχουμε σήμερα, ο εσωτερικός περιφερειακός, και είχε σχεδιαστεί και ένας εξωτερικός περιφερειακός, ο οποίος θα βρισκόταν πιο απομακρυσμένος από το κέντρο της πόλης. Ο εσωτερικός περιφερειακός, τον οποίο χρησιμοποιούμε σήμερα, έχει σχεδιαστεί για 30-40 χιλιάδες αυτοκίνητα την μέρα. Την εποχή, ξέρετε, των παχιών αγελάδων εκεί στη δεκαετία του 2000 χρησιμοποιούνταν πάνω από 100.000 αυτοκίνητα τη μέρα, δηλαδή ήταν τουλάχιστον 3 φορές το φορτίο παραπάνω, το βάρος που θα μπορούσε να σηκώσει. Τώρα είναι κάπου στις 80-90.000 αυτοκίνητα. Υπάρχει ένας πλήρης κορεσμός, οπότε προκειμένου να μην γίνει εξωτερικός περιφερειακός που θα δημιουργούσε πολύ μεγάλες δυσκολίες, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, απαλωτριώσεις, αποφασίστηκε ουσιαστικά ο περιφερειακός να γίνει διόροφος. Γι' αυτό λέγεται και flyover. Δηλαδή, η εικόνα που έχουμε του περιφερειακού θα γίνει ένα διόροφο δίκτυο και θα μπορεί να έχει τις ταχύτητες πολύ μεγαλύτερες. Βέβαια, θα ανακατασκευαστεί, θα έχει πολύ καλύτερη ποιότητα και θα γίνει με το σύστημα της ΣΔΙΤ, δηλαδή τη Σύμβαση Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, που σημαίνει ότι ο ανάδοχος ήταν αυτός ο οποίος θα επιβαρυνθεί το κόστος του έργου. Τι χρονοδιάγραμμα έχει ένα τέτοιο έργο? Αυτό αφορά το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, το Υπουργείο Υποδομών, δεν είναι θέμα του Δήμου. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει η επιλογή, η προεπιλογή κάποιων μεγάλων εταιριών. Νομίζω όλες οι μεγάλες ελληνικές εταιρείες σκοπεύουν να συμμετέχουν. Και υποθέτω θα έχουμε τον ανάδοχο μέσα στο 2022 για να αρχίσει να κατασκευεί το 2022. Βέβαια, είναι ένα δύσκολο έργο. Υποθέτω ότι στη φάση κατασκευής του, που αν δεν κάνω λάθος είναι γύρω στα 2 χρόνια, θα δημιουργηθεί μια μεγάλη κυκλοφοριακή επιβάρυνση για τη Θεσσαλονίκη, αλλά ουσιαστικά θα λύσει το πρόβλημα της παράκαμψης της πόλης Θεσσαλονίκης. Αντέχει μεγαλύτερη κυκλοφοριακή επιβάρυνση και με ασφάλεια. Ξέρετε, το πρόβλημα της καθημερινότητας του πολίτη είναι αυτό που λέτε με τον περιφερειακό, ο οποίος πάει στη δουλειά του, επιστρέφει
και βλέπετε κάθε απόγευμα εκεί γύρω στις 3, 4, 5 τι ακριβώς συμβαίνει στο περιφερειακό. Αυτό ακριβώς πρέπει να αποφύγουμε. Αλλά ξέρετε, κύριε Γκούλαλη, αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει Θεσσαλονίκη πριν από 20-30 χρόνια. Πριν από 20-30 χρόνια. Αυτή τη στιγμή πληρώνουμε, μας έχει έρθει ο λογαριασμός της απραξίας όλων των προηγούμενων δεκαετιών. Και εκείνο και το δικό μου, αν θέλετε, να το πω παράπονο, γιατί πραγματικά δεν μου αρέσει να γκρινιάζω. Θέλω να βλέπω μπροστά. Αλλά όταν έρχονται και μιλούν άνθρωποι οι οποίοι εδώ και 30-40 χρόνια δεν φρόντισαν για όλες τις υποδομές, κάναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους, να μην γίνει υποθαλάσσια, να μην τελειώσει το μετρό, να είναι ο ΑΣ αυτά τα κακά χάλια που είχαμε παραλάβει, να είναι ο περιφερειακός, όπως τον είπα, σχεδιασμένος για 30.000 οχήματα και να εξυπηρετεί πάνω από 100.000 την ημέρα. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι κάποια στιγμή πρέπει να λογοδοτήσουν στη συνείδηση, στην πολιτική συνείδηση των Θεσσαλονικαίων. Και πρέπει επιτέλους να προχωρήσουμε μπροστά. Αυτά που σχεδιάζουμε, αυτά να τα υλοποιήσουμε αύριο και να μην έχουμε τις καθυστερήσεις, τις οποίες, αν θέλετε, πολλές φορές οι ίδιοι είναι αυτοί οι οποίοι, όπως το μετρό, στη Βενιζέλο αυτή τη στιγμή κάνουν προσφυγές. Χθες, μάλιστα, είχαμε πάλι ένα δικαστήριο για το σταθμό της Βενιζέλου. Πάλι προσπάθεια καθυστέρησης του έργου, το οποίο πραγματικά θα αλλάξει την κυκλοφοριακή ζωή της πόλης. Είχατε πει ότι από την πόλη των προσφύγων κάποιοι θέλουν να κάνουν τη Θεσσαλονίκη πόλη των προσφυγών. Και το... Μα αυτό έχει γίνει, πραγματικά. Και το θέτω τώρα συζήτηση, επειδή ακριβώς θέσατε το θέμα των προσφυγών. Τελικά, ποιοι είναι αυτοί, δηλαδή, τι συμφέροντα εξυπηρετούν άνθρωποι οι οποίοι δεν αφήνουν μια πόλη να κάνει βήματα μπροστά? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, δεν μπορώ να το κατανοήσω. Εγώ προσπαθώ να περιγράψω την εικόνα της πόλης, την προοπτική της πόλης, όσο γίνεται πιο τεχνοκρατικά. Με την έννοια ότι αυτά χρειάζεται η πόλη, αυτά έχει μια ευρωπαϊκή μεγαλούπολη και κάπως έτσι πρέπει να οργανώσουμε και τη δική μας την πόλη. Υπάρχουν τα πλάνα, ξέρετε, πολλές φορές υπάρχουν και τα κονδύλια, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι εμφανίζονται και συνήθως είναι, ξέρετε, οι ίδιοι άνθρωποι, οι οποίοι ακύρωσαν το έργο της υποθαλάσσιας αρτηρίας. Δεν ήθελαν το στολίδι αυτό που έχει γίνει τη νέα παραλία. Δεν ήθελαν την εξωτερική περιφερειακή. Δεν θέλουν τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Κάνουν την αντίδραση αυτή με πάθος και με πραγματικά με συνεχή αιμονή για το σταθμό της Βενιζέλου, για το σταθμό το τελευταίο που έμεινε σε κρεμότητα στο μετρό. Ξοδεύονται δεκάδες εκατομμυρίων από καθυστερήσεις, από αβελτηρίες. Όλα αυτά έχουν σαν κοινό παρανομαστή συγκεκριμένους ανθρώπους στην πόλη μας, οι οποίοι θέλω να πιστεύω ότι δεν βλέπουν τον εαυτό τους στην εξέλιξη της πόλης. Και πραγματικά όποιος δεν συμμετέχει στην εξέλιξη της πόλης, ουσιαστικά είναι εχθρός αυτής της πόλης. Ναι, γιατί να είναι εχθροί αυτής της πόλης? Είναι δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να ζήσουν σε μια πόλη πολύ πιο ποιοτική προσφορά? Πείτε μου εσείς αυτά τα πράγματα που γίνονται παγκοσμίως, αυτά τα πράγματα που γίνονται παντού, γιατί μονίμως αυτοί οι άνθρωποι έχουν την αίσθηση ότι μέσα από αυτή την ευαισθησία τους, ξέρετε, στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία αυτά χρόνια έχουμε μάθει πολλές φιγούρες, πολλές περσόνες, οι οποίοι πραγματικά είναι γνωστοί για τις απόψεις τους, αλλά κανένας από αυτούς για το έργο τους. Και εκεί είναι το μεγάλο το πρόβλημα. Να μένουν άνθρωποι στην ζωή της πόλης για τη δουλειά που κάνουν και όχι για τις απόψεις που είχαν, για τις αντιρρήσεις που είχαν, για τις ευαισθησίες που είχαν για το μηδενικό αποτέλεσμα. Κύριε Δήμαρχε, η πόλη έχει την κουλτούρα για να πάει στην επόμενη μέρα? Η πόλη έχει την κουλτούρα 23 αιώνες στη ζωή της πάντα να εξελίσσεται, πάντα να είναι πρωταγωνίστρια. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι σήμερα η πόλη δεν έχει αυτό. Η πόλη αυτό, είναι πολίτης. Καταλαβαίνετε γιατί το θέτω αυτό το ερώτημα. Η πόλη δεν είναι έχει πολίτης. Αυτό το βλέμμα του νικητή, δεν έχει αυτό που μιλάω στον αθλητικό ραδιόφωνο, ακριβώς την ικανότητα, τη λαχτάρα, τη φιλοδοξία, το γονίδιο του νικητή. Επειδή μιλάτε σε ένα αθλητικό ραδιόφωνο, θεωρώ ότι η Θεσσαλονίκη φημίζεται για την εσωστρέφειά της και πολλές φορές για τον αρκισισμό της που δεν την αφήνει να δει καθαρά τις εξελίξεις που θα μπορούσε να βιώσει και να αναβαθμιστεί. Εγώ μεγάλωσα σε μια πόλη που πραγματικά είχε επιτυχίες και στον αθλητικό τομέα.
Και κάπως έτσι μεγάλωσα και κάπως έτσι το νιώθω και εγώ. Άρα θεωρώ ότι ο Νέος Θεσσαλονικαίος πραγματικά είναι και νικητής. Ξέρει ακριβώς ότι η πόλη μπορεί και θα προχωρήσει. Και όλα αυτά τα πράγματα θα γίνουν. Είναι ίσως όλη αυτή η αίσθηση των τελευταίων χρόνων, ίσως και με την επικράτηση κάποιων συγκεκριμένων απόψεων, ότι έλα μωρέ στη Θεσσαλονίκη δεν γίνεται τίποτα. Δεν συμφωνώ. Δεν θα αφήσουμε εμείς, η δικιά μας η γενιά, να συμβεί αυτό το πράγμα. Θα μου επιτρέψεις να κάνω ένα ακόμα ερώτημα, ακροατή. Τα βλέπω έτσι κι αλλιώς και επιλέγω κάποια πιο σημαντικά. Όλοι οι παπάφοι, λέει ένας ακροατής, είναι σπασμένα πεζοδρόμια. Είναι αδύνατο να περπατείς, λέει, εκεί. Ακούρευτα δέντρα. Καμία μέρημνα, λέει, από το Δήμο. Δεν έχει, λέει, επίσης καμία λογική. Κάνω ποδηλατόδρομο στερώντας θέσεις πάρκινγκ. Ένας ακόμα φίλος που λέει για το θέμα. Χαίρομαι για αυτή την παρατήρηση, κυρίως για το τελευταίο, θα μιλήσουμε και για τα άλλα. Ο κόσμος δεν θέλει ποδηλατόδρομο στην Καραμαλή για να παρκάρουν αυτοκίνητα, δεν θέλει στην Παπάφη για να παρκάρουν αυτοκίνητα, θέλουμε όμως ποδηλατόδρομους. Κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε ότι για να γίνουν ποδηλατόδρομοι θα πρέπει να ξεβολευτούν κάποια αυτοκίνητα. Εμείς φροντίσαμε σαν διοίκηση να διαμορφώσουμε χώρους στάθμισης αυτοκινήτων. Και μάλιστα σε εκείνη την περιοχή, στην Παπάφη, ξέρω πολύ καλά το θέμα, ότι εκεί θα πρέπει και θα κάνουμε χώρους σε οικόπεδα του Δήμου, σε αναξιοποιητές εκτάσεις, θα διαμορφώσουμε χώρους στάθμευσης προστατευμένους, με φώτα, ούτως ώστε φωτιζόμενος, ούτως ώστε να μην υπάρχει ένα θέμα ασφάλειας. Αλλά από εκεί και μετά, για όλα αυτά που είπε, σας είπα ότι κάνουμε στροφή στην καθημερινότητα, στα πεζοδρόμια, στην κατάσταση του οδοστρώματος, στο πράσινο. Παραλάβαμε ακριβώς αυτή την κατάσταση. Χαίρομαι πάρα πολύ που οι πολίτες θέλουν μέσα σε 2 χρόνια να αλλάξουν όλα. Προφανώς και θα μπορέσουν να αλλάξουν σε 2 χρόνια αυτά που δεν γίνανε τα τελευταία 10, 15, 20 χρόνια, αλλά πραγματικά μπαίνουν στη σειρά με αυτά που σας είπα, ότι η στροφή στην καθημερινότητα έχει να κάνει με την αλλαγή της ασφαλτόστρωσης, των πεζοδρομίων, του πρασίνου, το οποίο πραγματικά ήταν πολλά χρόνια παραμελημένο. Ωραία. Να πάμε τώρα και στα θέματα λίγο τα αθλητικά, καθώς θεωρώ ότι η μεγαλύτερη έτσι αναφορά όσον αφορά τις προοπτικές αυτής της πόλης την κάναμε και δώσαμε και το στίγμα τι ακριβώς να περιμένουμε τα επόμενα χρόνια. Δεν ξέρω πόσο αυτά τα έργα θα τελειώσουν μέχρι το τέλος της θητείας σας, γιατί τα πιο πολλά μου φαίνονται και λίγο έτσι μακρόπνα έργα, έτσι δεν είναι, κάνω λάθος, τα περισσότερα. Θέλουν κάποια χρόνια παραπάνω. Κοιτάξτε, τα θέματα των μεγάλων αθλητικών υποδομών, όπου και αυτά έμειναν τόσο πολύ πίσω. Βλέπετε ότι πολλά χρόνια το γήπεδο του Άρη, του Χαριλάου, το γήπεδο του Ηρακλή, δηλαδή το Καφτατζόγλου, ειδικές του εγκαταστάσεις, και το γήπεδο του ΠΑΟ, και τα λέω με αλφαβητική σειρά για να μην παρεξηγηθώ κιόλας, πραγματικά έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω. Εκείνο που μπορώ να σας πω εγώ σαν δήμαρχος είναι ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου μας προχωρούν. 6 γηπεδάκια του μπάσκετ σε όλες τις κοινότητες έχουν ολοκληρωθεί. Τα γήπεδα της νέας παραλίας και αυτά έχουν αναπλαστεί. Προχωράμε έχουμε ήδη ανάδοχο στην Ελβετία, αν έχετε την εικόνα εκεί πέρα, μετά τη Βούλγαρη, που είχε κάτι παλιά γήπεδα μπάσκετ, που ήταν αναξιοποιητά. Θα διαμορφωθεί εκεί πέρα ένα αθλητικό κέντρο πολύ σημαντικό για την Ανατολική Θεσσαλονίκη, όπως επίσης το γήπεδο της Μαλακοπής, το γήπεδο του Αχιλλέα Τριανδρίας. Όλα αυτά ανακοινίζονται. Οι αθλητικές υποδομές, δηλαδή του Δήμου Θεσσαλονίκης, που αφορούν στενά το Δήμο Θεσσαλονίκης, το γήπεδο του Γαλαξία επίσης, στην Πέμπτη Κοινότητα, όλα αυτά σε αυτά 2 χρόνια έχουν ή πρόκειται να αναπλαστούν. Τώρα πάμε όμως στις μεγάλες εγκαταστάσεις. Το γήπεδο του Άρη, το γήπεδο του Ηρακλή και το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ ότι και τα 3 αυτή τη στιγμή έχουν μπει σε μια διαδικασία σχεδιασμού, ούτως ώστε να αλλάξουν με διαφορετικό τρόπο το καθένα. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης έβαλε, ας ξεκινήσω με την αρχαιότερη ομάδα της πόλης, γιατί ξέρετε και οι 3 ομάδες, ΑΠΑΟ, Κάρης, Ηρακλής, είναι ομάδες του Δήμου Θεσσαλονίκης και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Πριν ξεκινήσετε με την αρχαιότερη ομάδα της πόλης, συγγνώμη σας διακόπτω, επειδή θα πω κάτι πιο γενικό, που αφορά το μεγαλύτερο κοινωνικό σύνολο της πόλης. Η κοιτίδα του στίβου στη Θεσσαλονίκη, καλώς ή κακώς, είναι το Καφτατζόγλιο. Εκεί λειτουργούν δεκάδες σωματεία και χιλιάδες αθλητές. Έχετε επισκεφτεί το Καφτατζόγλιο το τελευταίο χρονικό διάστημα? Βεβαίως. Μάλιστα, είχαμε διοργανώσει και έναν αγώνα για φιλανθρωπικούς σκοπούς λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.
και έχω την εικόνα του Καφτατζόγλου. Η εικόνα δεν είναι το πλαστική. Κύριε Κούλα, λέει ότι είμαι ένας άνθρωπος που έχει μεγαλώσει μέσα στα γήπεδα. Το ξέρω. Και σαν αθλούμενος, αλλά και σαν, σαν οπαδός, σαν φίλαθλος. Κοιτάξτε, η διοίκηση του Καφτατζόγλου, το Καφτατζόγλου είναι δική του διοίκηση. Δηλαδή, μακριά από μένα, ο δήμαρχος της πόλης να μιλάει για όλα αυτά τα θέματα. Εγώ θα μιλήσω για τα κομμάτια τα οποία αφορούν τη δική μας συμμετοχή. Το Καφτατζόγλου, άλλωστε, ανήκει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Δεν ανήκει στον Ηρακλή. Στον Ηρακλή όμως. Για το Καφτατζόγλου, έχετε ακούσει κάτι να λέγεται από τη Γενική Γραμματεία, γενικότερα από την πολιτεία, ότι υπάρχει διάθεση, υπάρχει πρόθεση να γίνουν βελτιωτικά έργα? Φυσικά δεν είναι δικό σας, δική σας ευθύνη, το καταλαβαίνω. Ναι, έχω αυτή την εικόνα, έχω αυτή την πληροφορία, αλλά πραγματικά δεν είμαι σε θέση να το παρακολουθήσω τι γίνεται σε καθημερινή βάση. Κάτι αντίστοιχο βέβαια είναι και με το Αλεξάνδρα Αθλητικό Μέλαθο, το οποίο και αυτό χρήζει κάποιας ανακαίνησης. Ήταν εδώ ο Λευτέρης Αβγενάκης, ο Υφυπουργός Αθλητισμού, πριν από περίπου 1,5-2 μήνες. Και σε μια σχετική ερώτηση κατάλαβα ότι μέσα στο σχεδιασμό είναι να έχουμε κάποια κονδύλια για αυτές τις γερασμένες αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες για μας τους λίγο παλιότερους, ξέρετε, είναι χώροι ιστορικοί. Μεγαλώσαμε μέσα και στο Παλέτε Σπορ και στο Καφτατζόγλου και πραγματικά θλίβομαι όταν βλέπω ότι αυτοί οι χώροι εδώ και αρκετά χρόνια δεν είχαν την φροντίδα που τους άξιζε. Αλλά πηγαίνοντας στο κομμάτι του Ηρακλή, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που και η διοίκη μας δείξει, εγώ προσωπικά βοηθήσαμε πάρα πολύ, ούτως ώστε ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής να απαλλαγεί από το βάρος, το τεράστιο βάρος που είχε με αυτά τα χρέη που είχαν δημιουργηθεί. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής, πλέον με ο νέος Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής, με ένα νέο Αθηνή, είναι ελεύθερος όλων αυτών των βαρών και κυρίως ότι έχουν αποδοθεί οι γηπεδικές εγκαταστάσεις που έχει στους Χορτατζίδες, το Ιβανόφιο, το Κατσάνιο. Όλα αυτά πλέον μπορεί ο Ηρακλής να τα αξιοποιεί για την άθληση των ακαδημιών, των νέων αθλητών που έχει, με όλη αυτή την τεράστια ιστορία στο στίβο, στα ομαδικά αθλήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι ο Ηρακλής έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου ένα χρόνο και πάνω ακριβώς σε αυτήν τη νέα κατάσταση βοηθούμε, ούτως ώστε να υπάρχει η προοπτική της κατασκευής ενός γηπέδου του Ηρακλή σε εκείνη ακριβώς την έκταση στο ύψος Αγίου Δημητρίου. Είναι κάτι το οποίο δουλεύεται πολύ μεθοδικά και θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο 2022 θα έχουμε το business plan για να δούμε πώς θα μπορέσει ο Ηρακλής να δημιουργήσει εκεί το γήπεδο, ένα κλειστό γήπεδο μικρό και ένα αντίστοιχο ανοιχτό θέσιο, ένα ανοιχτό 10 περίπου χιλιάδων θέσεων. Το κλειστό πόσων χιλιάδων θέσεων θα είναι? Ένα μικρό γήπεδο, κάτι αντίστοιχο του Ιβανόφιου. Η προοπτική είναι αυτά τα δύο γήπεδα να κατεδαφιστούν, να δημιουργηθεί ένα κλειστό γήπεδο και να υπάρχει και το ανοιχτό γήπεδο σε εκείνη την έκταση, η οποία ανήκει στον Ηρακλή. Πολλές φορές, επειδή ηρακλειδέας είμαι και πολλές φορές μιλώντας με ανθρώπους του Ηρακλή, δημοσιογράφους του Ηρακλή, μου λένε μια κρυφή ελπίδα και δεν ξέρω αν είναι πραγματικότητα. Λένε ότι με βάση τα δεδομένα που ισχύουν μέχρι σήμερα για τα τρία γήπεδα, που και εσύ είπατε ότι είναι διαφορετικές περιπτώσεις, λένε ότι το γήπεδο του Ηρακλή είναι πιο κοντά από όλα στην υλοποίηση. Ισχύει αυτό? Εγώ θέλω να φροντίσουμε ούτως ώστε όλα να γίνουν το συντομότερο δυνατό. Εντάξει. Τώρα, τι είναι πιο κοντά, ξέρετε, καμιά φορά αυτό είναι και πόσες λιγότερες δυσκολίες θα προκύψουν ή πόσο καλύτερα, αν θέλετε, έχει σχεδιαστεί. Αυτή τη στιγμή, να σας το πω και σαν μηχανικός, πιο κοντά φαίνεται ότι είναι στη διαδικασία των αδειοδοτήσεων, δεν μιλάμε για την υλοποίηση, το γήπεδο της Νέας Τούμπας. Με την έννοια ότι ολοκληρώνεται σύντομα η διαδικασία του ειδικού χωρικού σχεδίου, δηλαδή έχουμε την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, οπότε μπορούν οι μελέτες να ξεκινήσουν για να πάμε στη φάση της κατασκευής. Αλλά ξέρετε, όλα αυτά πολλές φορές έχουν να κάνουν και με συγκυρίες, με δυσκολίες που μπορούν να προκύψουν. Το γήπεδο του Άρη είναι μια τρίτη περίπτωση. Εκεί έχουμε ένα project διπλής ανάπλασης, δηλαδή παραχώρηση της έκτασης του γηπέδου του Άρη, που είναι περίπου 27, του Χαριλάου δηλαδή, που είναι γύρω στα 27 στρέμματα. Εκεί υπάρχει προοπτική να διαμορφωθεί ένας χώρος πάρκου, ίσως κάποιου μουσείου της αθλητικής ιστορίας του ΑΣΥΜΑΡΗ.
και να παραχωρηθεί ένας χώρος 170 στρεμμάτων κοντά στο IKEA, όπου εκεί θα γίνει μια μεγάλη ανάπλαση και θα υπάρχει κατασκευή ενός νέου σύγχρονου ποδοσφαιρικού γηπέδου, μαζί βέβαια με εμπορικά κέντρα, μαζί με πολλές άλλες χρήσεις. Η αλήθεια είναι ότι στις εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη πριν από λίγο καιρό στην έκθεση ακούσαμε, θα έλεγα ξαφνιασμένη, ευθυνδιασμένη για το γήπεδο του Άρη. Θεωρόταν η πρώτη επίσημη εξαγγελία για το γήπεδο του Άρη. Και ακούσαμε για το γήπεδο του ΠΑΟΚ ότι ο κύριος Μητσοτάκης περιμένει τον επενδυτή, όπως χαρακτήρισε τον κύριο Ιβάν Σαββίδη, να κάνει τις δικές του ενέργειες. Και από την άλλη για τον γήπεδο του Ηρακλή δεν ακούσαμε τίποτα. Μου κάνει απλά εντύπωση ότι ο κύριος Πρωθυπουργός αναφέρθηκε πρώτα στο γήπεδο του Άρη, το οποίο ήταν κάτι που η πόλη δεν γνώριζε. Τουλάχιστον δεν γνώριζε πολλοί κόσμος. Μπορεί οι άνθρωποι του Άρη να γνώριζαν κάτι, αλλά δεν ήταν κάτι που. Εσείς δηλαδή το γνωρίζατε ότι κάποια στιγμή υπήρχε σχέδιο, σκέψη να δημιουργηθεί γήπεδο του Άρη στη Γεωργική Σχολή. Χρόνια λέει δουλεύεται αυτή η υπόθεση. Ναι, σχετικά με την επιλογή αυτή. Επί χρόνια δεν δουλεύεται, επειδή συζητώ με τους ανθρώπους του Άρη. Ναι. Υπήρχε η βούληση να βρεθεί μια τέτοια έκταση. Γιατί είναι τρία διαφορετικά project, το γήπεδο του Άρη, του ΠΑΟ και του Ηρακλή. Οι άνθρωποι του Άρη ήταν σε αναζήτηση στη λογική της διπλής ανάπλασης, κάτι ας πούμε αντίστοιχο με το γήπεδο του Βοτανικού, του Παναθηναϊκού, σε αναζήτηση μια τέτοια έκταση. Βρέθηκε αυτή η έκταση που, όπως σας είπα, είναι γύρω στα 170 στρέμματα, είναι μια ιδιοκτησία του ΑΕΔ. Και στην προετοιμασία της Διεθνούς Εκθέσεως στο Θεσσαλονίκη σε συσκέψεις, όταν μπροστά σε μένα και μπροστά στην Απόστολη Τζικώστα είχε ενημερωθεί σχετικά ο Πρωθυπουργός, κατά πόσο αυτή η έκταση μπορεί να παραχωρηθεί από τον ΑΕΔ για αυτή τη διπλή ανάπλαση, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι εγώ συνενώ. Του άρεσε η ιδέα να γίνει κάτι τέτοιο. Από εκεί μετά το γήπεδο του ΠΑΟΚ αυτή την περίοδο έχει βρει, φαντάζομαι, το βηματισμό του. Έχουν γίνει κάποιες αλλαγές ούτως ώστε τον περιβάλλοντα χώρο να τον αναλάβει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, να εξευρεθούν κονδύλια από το ΕΣΠΟ ούτως ώστε ο περιβάλλον χώρος να έχει ευκολότερη χρηματοδότηση. Και το θέμα του γηπέδου του Ηρακλή που με ρωτήσατε, πέρσι το Σεπτέμβριο δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε αυτό σαν ιδέα. Ξεκίνησε μεταγενέστερα αυτό, με λίγους ανθρώπους που βρεθήκαμε, το συζητήσαμε και που το δουλεύουν αυτή τη στιγμή πραγματικά σε πολύ σωστή βάση. Ο λόγος που εγώ σας ρώτησα αν το γήπεδο του Ηρακλή έχει τις προϋποθέσεις να γίνει νωρίτερα είναι γιατί μιλάμε για μια έκταση η οποία ανήκει αποκλειστικά στο ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ Ηρακλής. Δεν μπορώ να φανταστώ τι πρόβλημα θα μπορούσε να δημιουργηθεί και τι καθυστερήσεις. Κύριε Κούλαρη, δυστυχώς στην χώρα μας τίποτα δεν είναι εύκολο. Η γραφειοκρατία είναι πολύ μεγάλη. Επειδή έχω αυτή την εικόνα, υπάρχουν κάποιες εκτάσεις εκεί πέρα, ένα μικρό κομμάτι, όπως φαντάζεστε εκείνο το οικόπεδο, εκείνη την έκταση, οι οποίες πρέπει να παλωτριωθούν. Όλα αυτά έχουν μια διαδικασία. Απ' την άλλη πλευρά είναι η διαδικασία των αδειοδοτήσεων. Όλα αυτά, ξέρετε, έχουν ένα στοιχείο γραφειοκρατίας, δυσκολίας, καθυστέρησης, αλλά πολλές φορές είναι και πόσο σωστοί είναι οι χειρισμοί, ούτως ώστε να γλιτώσουμε πολλές καθυστερήσεις. Στόχος είναι να μην έχουμε τα προβλήματα που έχουν βρεθεί σε άλλα γήπεδα και να έχουμε μέχρι το 26. Το πλάνο για τον ΠΑΟΚ είναι το 2026, 100 χρόνια την ίδρυσή του, να είναι ολοκληρωμένο το γήπεδο. Κάτι αντίστοιχο πιστεύω και για το γήπεδο του Άρη. Αλλά και το γήπεδο του Ηρακλή πιστεύω ότι αν λυθούν αυτά, ένας χρονικός ορίζοντας 5 ετών είναι κάτι για να ολοκληρωθούν όλα αυτά, πιστεύω ότι είναι ρεαλιστικός. Δεν μου λέτε, το γήπεδο του Ηρακλή πόσων χιλιάδων θέσεων μπορεί να γίνει, επειδή εσείς ασχολείστε πραγματικά προσωπικά με το project. Πόσες χιλιάδες θέσεις? Δεν υπάρχει ακόμα σαφής εικόνα γι' αυτό. Υπάρχει μια εταιρεία αυτή τη στιγμή που κάνει αυτή τη μελέτη σκοπιμότητας. Ουσιαστικά σε λίγες εβδομάδες θα μπορούμε να έχουμε αυτή την εικόνα. Να μην σας πω εγώ κάτι το οποίο δεν έχει αυτή τη στιγμή κάποια ουσιαστική βάση. Υπάρχει κάποιο αισιόδοξο σενάριο? Εγώ δεν θα ήθελα να πω έναν αριθμό, ο οποίος, ξέρετε, μπορεί να μείνει στη μνήμη κάποιου και να πει ότι υπάρχει αυτή η δέσμευση.
Νομίζω είναι θέμα λίγων εβδομάδων να υπάρχει αυτή η μελέτη σκοπιμότητας που θα δείξει ακριβώς σε αυτή την έκταση που όλοι γνωρίζουμε τι και πώς μπορεί να κατασκευαστεί. Το να γίνει γήπεδο του Ηρακλή στους Χορτατζίδες σημαίνει ότι στη Μίκρα το έργο του γηπέδου πάει πίσω, αλλάζει η προοπτική. Τι βλέπετε εσείς? Οι άνθρωποι του Ηρακλή, ο πρόεδρος του Ιμαστικού Συλλόγου, ο κύριος Θέος, έκαναν την επιλογή να ξεκινήσει αυτό το project σε εκείνη την έκταση. Τώρα τι σκέφτονται για την περιοχή της Μίκρας, είναι κάτι που δεν το γνωρίζω και να είμαι ειλικρινής, ανήκει και σε διοικητικά όρια άλλου Δήμου, δεν μου πέφτει και λόγος, και η αλήθεια είναι ότι όταν ήρθαν σε μένα η πρόθεση ήταν να γίνει αυτή η επένδυση, η ανάπτυξη σε αυτή την περιοχή, στους Χορτατζίδες. Αυτή η επένδυση, ειλικρινά θα σας κάνω μια ερώτηση και σαν φίλαθρο και όχι σαν δήμαρχο απλά, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός μεγάλου και ιστορικού συλλόγου όπως είναι ο Ηρακλής? Θεωρώ ότι στον Ηρακλή αξίζει πραγματικά πολύ καλύτερη γηπαιδική υποδομή, χρειάζονται πολύ καλύτερες εγκαταστάσεις, ακόμα και τα κλειστά αυτά τα δύο γυμναστήρια, το Κατσάνιο και το Ιβανόφιο, νομίζω δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, σαφέστατα πρέπει να έχουν μια καλύτερη εικόνα. Και σε κάθε περίπτωση ο Ηρακλής πρέπει να έχει την έδρα του, πρέπει να έχει το σπίτι του. Δεν νοείται ποτέ πουθενά μεγάλη ομάδα η οποία δεν έχει τις υποδομές. Και οι υποδομές είναι πρώτα και κύρια το γήπεδο, όπου όχι μόνο η επαγγελματική ομάδα, αλλά και οι μικρότερες κατηγορίες θα μπορούν να έχουν την έδρα τους. Παράλληλα βέβαια ένα γήπεδο, ξέρετε, είναι και ένας χώρος όπου έχει διοικητικές υπηρεσίες, έχει φυσιοθεραπευτήρια. Έχει ίσως και κάποιες, τα σύγχρονα γήπεδα έχουν και εμπορικές χρήσεις, δηλαδή θα είναι μια κυψέλη το γήπεδο του Ηρακλή και κάθε γήπεδο, όπως και το γήπεδο της Τούμπας, όπως και το καινούργιο γήπεδο του Άρη, πραγματικά θα είναι ένας πόλος έλξης, ανάπτυξης, θα δώσει μια υπεραξία στην περιοχή την οποία πρόκειται να ολοκληρωθεί. Να σας κάνω μια ακόμα ερώτηση για τον Ηρακλή, μετά θα πάμε στον Πάκο στον Άρη για να ολοκληρώσουμε τη ζήτηση μας και σας ευχαριστώ για την ώρα που διαθέσατε. Ο Ηρακλής έχει τις εκτάσεις αυτές τις Χορτατζίδες, εκτάσεις στη Μίκρα. Είστε δήμαρχος της πόλης. Πριν από λίγο μόνο σας είπα ότι θα αναφερθώ πρώτα στον Ηρακλή, στο ιστορικότερο σωματείο της πόλης. Αλήθεια, το ενδεχόμενο να λειτουργήσετε ευεργετικά και σε ένα άλλο επίπεδο, όχι σαν δήμαρχος μόνο, αλλά και σαν άνθρωπος της πόλης, το ενδεχόμενο να συμβάλλετε στην εξέβρεση κάποιου επενδυτή, το έχετε σκεφτεί καθόλου? Δηλαδή, έχετε εξηγήσει σε κάποιους ανθρώπους πόσο σημαντικό είναι να επενδύσουν σε αυτές τις εκτάσεις του Ηρακλή και να κερδίσει και η πόλη και οι ενδεχόμενοι επενδυτές? Μα ήδη το έχω κάνει, το έχουμε κάνει σαν διοίκηση σε όλα τα στάδια μέχρι τώρα. Ακόμα και αυτή η μελέτη σκοπιμότητας έχει τη σφραγίδα και τη δική μας, με την έννοια ότι συνεργαζόμαστε με αυτούς τους εταίρους, με αυτούς τους συμβούλους. Θέλετε με έναν άνθρωπο που του αρέσει περισσότερα να κάνει και λιγότερα να λέει. Θέλω να πιστεύω ότι θα βοηθήσουμε το βαθμό που μπορούμε, ούτως ώστε να υπάρχει αυτός ο επενδυτής. Ή αν δεν υπάρχει αυτός ο επενδυτής, να υπάρξει η δυνατότητα χρηματοδότησης με διάφορα εργαλεία τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Νομίζω τόσο ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όπως και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μαζί πάμε σε αυτές τις προσπάθειες, όπως και στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, όπως και στο γήπεδο του Άρη. Πάμε μαζί ούτως ώστε η τοπική αυτοδιοίκηση, ξέρετε, είμαστε οι άνθρωποι, είμαστε την καθημερινότητα της πόλης, να βρούμε όλες αυτές τις λύσεις, είτε με όποια εργαλεία υπάρχουν, είτε με πίεση προς την κυβέρνηση, είτε βέβαια με την εξέβρεση των επενδυτών που θα προχωρήσουν σε αυτές τις επενδύσεις. Στο γήπεδο του ΠΑΟΚ υπήρχε μια, θα έλεγα έτσι, αντιπαλότητα μεταξύ του κυρίου Αυγενάκη και της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Θεωρείτε ότι ήταν δικαιολογημένη ή κάπου έγινε κάποια παρανόηση, κάποια παρεξήγηση? Για το γήπεδο του ΠΑΟΚ εννοείται? Ναι, ναι. Πού υπήρχαν οι αντιπαλότητες? Για το Καφτατζόγλου. Αν υπήρχε κάποια, σωστά, σωστή είναι η παρέμβασή σας. Αν υπήρξε κάποιο θέμα, ήταν για το θέμα του Καφτατζόγλου, που πραγματικά δεν γνωρίζω τι έγινε εκεί πέρα. Δεν αφορά και το Δήμο Θεσσαλονίκης. Αλλά στο θέμα της Νέας Τούμπας δεν είχε καμία συμμετοχή μέχρι στιγμής στο Υπουργείο Αθλητισμού και ο κ. Αυγενάκη.
Δεν έχω αντιληφθεί ότι υπάρχει κάποιο τέτοιο είδους αντιπαλότητα. Το ένα δεν παρασύρει το άλλο όμως, στη μετακόμιση του ΠΑΟΚ, ας πούμε, στο Καφτατζόγλιο, ώστε να ξεκινήσει τη νέα Τούμπα. Κοιτάξτε, όταν θα υπάρχει το πράσινο φως για την διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής της νέας Τούμπας, ο ΠΑΟΚ πρέπει να στραφεί σε μια άλλη έδρα. Το πιο προφανές είναι να στραφεί προς το Καφτατζόγλιο. Νομίζω ότι είμαστε λίγες μέρες, εβδομάδες πριν από την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που ουσιαστικά θα δίνει τους κανόνες για τη νέα Τούμπα, και αυτό πιστεύω θα είναι και το ορόσημο για την διαδικασία σχεδιασμού της Τούμπας από την μια πλευρά, και από την άλλη ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να σκεφτεί ότι την επόμενη σεζόν θα αφήσει την Τούμπα για κάποιο χρονικό διάστημα και θα πρέπει να έχει μια άλλη έδρα. Πιστεύετε ότι θα βρεθεί κάποια λύση στο Καφτατζόγλιο και ότι τελικά ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο Καφτατζόγλιο? Αυτό δεν λέει. Αυτό λέει. Δεν μπορώ να γνωρίζω, αλλά από την άλλη πλευρά μπορώ να σας πω ότι υπάρχει καλή διάθεση από όλους, ούτως ώστε να βρεθεί η σωστή λύση. Εγώ, εφόσον μου ζητηθεί οποιαδήποτε βοήθεια, πολύ ευχαριστώ να συμβάλλω, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι αυτό το πρόβλημα. Έχουμε μπροστά μας σαν πλάνο ένα πολύ μεγάλο γήπεδο, ένα πολύ μεγάλο project, πολλές δυσκολίες, μια συνολική ανάπλαση όλης της περιοχής. Πιστέψτε με, το να επιλεχθεί το Καφτατζόγλιο σαν έδρα για τον ΠΑΟΚ είναι κάτι το οποίο δεν έχει τόσο μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Με λίγη καλή διάθεση όλα θα λυθούν. Και μια τελευταία ερώτηση σας. Έχω διαβάσει πολλές συνεντεύξεις, έχω ακούσει πολλές συνεντεύξεις σας. Σε κάποιες από αυτές έχετε πει ότι δεν αντέχουμε άλλο οι ομάδες της πόλης να είναι αδικημένες. Αυτό πώς ακριβώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, κατά τη γνώμη σας? Ο Ηρακλής έχει υποβιβαστεί αρκετές φορές. Ο Άρης φέτος δέχτηκε μείον 6 βαθμούς τιμωρία που περίμενε στην έκθεση ο κόσμος του Άρη να αλλάξει κάτι, να γίνει ένα ψηλάφι υπόθεση, να διαγραφεί τιμωρία. Δεν έγινε ούτε αυτό. Ο ΠΑΟΚ είχε πέρσι σύρρονταν στα δικαστήρια και στις επιτροπές με την πολιοκτησία που κατηγορήθηκε από τον Ολυμπιακό. Γενικά υπάρχει μια προσπάθεια, θεωρώ, οι ομάδες της Θεσσαλονίκης βάλλονται από διάφορα μέτωπα. Συζητούσαμε αρκετή ώρα πριν για τις αθλητικές υποδομές των ομάδων μας. Οι μεγάλες ομάδες, το ξαναλέω, γίνονται στα μεγάλα γήπεδα, στα σύγχρονα γήπεδα. Άρα φροντίζουμε από τη μια πλευρά γι' αυτό. Από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι οι ομάδες της πόλης μας πολλά χρόνια ταλαιπωρήθηκαν από ιδιοκτησιακά καθεστώτα, από επενδυτές οι οποίοι δεν έδωσαν το σωστό βάρος, δεν είχαν αυτή τη στερεγκιότητα. Αυτό το πράγμα σταδιακά βελτιώνεται. Ο ΠΑΟΚ εδώ και αρκετά χρόνια έχει βρει έναν επενδυτή, έχει βρει κάποιον ο οποίος τον έβαλε στον δρόμο των επιτυχιών, των τίτλων. Ο ΠΑΟΚ έχει 34 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα, το πήρε πριν από 2 χρόνια. Ίσως άξιζε να πάρει και το πρωτάθλημα της προηγούμενης χρονιάς, το 2018. Ο Άρης βρίσκεται επιτέλους μετά από ταλαιπωρία πολλών χρόνων σε μια αγωνιστική άνθηση, σε μια αξιοπιστία, παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Ο Ηρακλής ξέφυγε από αυτές τις διαδικασίες, τουλάχιστον ο γυμναστικός σύλλογος Ηρακλής, από αυτά τα χρέη που λέγαμε, και βλέπει και αυτός με αισιοδοξία το μέλλον, το μπάσκετ του Ηρακλή, το βόλιο του Ηρακλή, θέλω να πιστεύω και το ποδόσφαιρο του Ηρακλή. Άρα βλέπετε ότι σιγά σιγά αυτή η αδικία που υπήρχε σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί οι ομάδες μας είχαν μείνει πολύ πίσω, και οι τρεις ομάδες είχαν μείνει πολύ πίσω πριν από κάποια χρόνια. Εγώ χαίρομαι ότι σταδιακά υπάρχει αυτή η αξιοπιστία, η αγωνιστική αξιοπιστία, ότι έρχονται σιγά σιγά τίτλοι στη Θεσσαλονίκη και τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Εντάξει, για τον Ηρακλή δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Για τον Ηρακλή το μπάσκετ έχει τιμωρηθεί με μείον 3 βαθμούς και περιμένουμε αγωνία, θα τους πάρει πίσω για να σώσει την κατηγορία. Το βόλεϊ παίζει την τελευταία κατηγορία, το βόλεϊ που έκανε την Ελλάδα περήφανη σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, παίζει την τελευταία κατηγορία. Επενδυτή φανταζόμαστε ότι θα δούμε να έρχεται στην Θεσσαλονίκη για τον Ηρακλή, για χάρη στις μεγάλες και ελκυστικές εγκαταστάσεις του, αλλά δεν έχει γίνει κάτι προς αυτήν την κατεύθυνση μέχρι στιγμής με σάρκα και οστά, κάτι που να του δίνει προοπτική για το μέλλον.
Όπως είπα, το ΠΑΟΚ έχει τον κύριο Σαββίδη. Άλλαξε επίπεδο, άλλαξε στόχευση. Ο Άρης έχει μια βελτίωση καταστάσεων. Εντάξει, τον Ηρακλή θεωρώ ότι πέρα από το ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ έχει πολλή δουλειά ακόμα. Δεν ξέρω, αυτό πιστεύω. Και θεωρώ ότι είναι αναγκαία η έλευση κάποιου επενδυτή. Δεν ξέρω τη δική σας άποψη. Προφανώς, κοιτάξτε, ειδικά στις επαγγελματικές ομάδες, χωρίς τον επενδυτή δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Αλλά από εκεί και μετά, ξέρετε, αυτό είναι κάτι το οποίο ξεφεύγει από σίγουρα, τη συζήτηση που κάνουμε. Ο Δήμος απλά μπορεί να συμβάλλει. Και τις δικές μας αρμοδιότητες. Προφανώς. Αλλά πιστέψτε με ότι εγώ προσπαθώ πάρα πολύ για το κομμάτι των υποδομών, για το κομμάτι, αν θέλετε, και των περισσότερο των ασυντεχνικών συλλόγων, του ΑΣ Ηρακλή, του ΑΣ ΠΑΟΚ, του ΓΑΜΑ, του νέου ΓΑΜΑ Ηρακλή. Άλλωστε, εγώ δεν υπήρξα ποτέ, όλοι γνωρίζουμε ότι είμαι οπαδός του ΠΑΟΚ, είμαι φίλαθρος του ΠΑΟΚ, δεν υπήρξα ποτέ μέτοχος στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, παρότι είμαι μέλος των ΑΣ ΠΑΟΚ από τη δεκαετία του 80, δηλαδή από τότε που με θυμάμαι, γιατί θεωρώ ότι είμαι ένα κομμάτι του ερασιτεχνικού αθλητισμού, του ερασιτεχνικού αυτοσωματείου. Και πραγματικά και σαν δήμαρχος, όλο το βάρος με ενισχύσεις, με συνεργασίες έχουν να κάνουν με τα ερασιτεχνικά σωματεία, αυτά τα οποία έχουν και τις εγκαταστάσεις αθλητικές, αλλά από την άλλη πλευρά προσφέρουν και άθληση σε πολύ μεγάλη μάζα συνδημοτών μας, παιδιών, αθλητών, έχουν τις ακαδημίες, εκεί είναι το μεγάλο βάρος και εκεί είναι η μεγάλη προσπάθεια. Και μια τελευταία αναφορά και θα κλείσουμε. Πέρα κάτι κάνει τελευταίες ερώτησες και να κάνω και εγώ τελευταίες. Δημάρχε, και οι υποδομές οι οποίες σας άκουσα με πολύ προσοχή, τις οποίες δίνετε πολύ βάση, θα σας μιλήσω ως πρώην αθλητής, είναι πολύ σημαντικές και για την ομάδα και στην έβρεση κάποιου σοβαρού επενδυτή. Γιατί η λέξη επενδυτή στην Ελλάδα και στον αθλητισμό και ειδικά στην πόλη μας έχει καεί ουσιαστικά. Επενδυτές ήρθαν πολλοί, αλλά επενδυτές ήταν λίγοι πραγματικοί. Οπότε, κάνοντας και ένα project τέτοιο και βοηθώντας τις ομάδες και τον Ηρακλή και οποιαδήποτε άλλη ομάδα να κάνουν τις εγκαταστάσεις τους, είναι πιο υγιές στο να έρθει κάποιος και πιο ελκυστικό και να πλησιάσει μια ομάδα με διαφορετικό οπτικό πεδίο. Δήμαρχε, σαν επίλογο, αυτό δεν έχω πει και εγώ. Ναι. Δήμαρχε, σαν επίλογο θα σας πω ένα μήνυμα ενός ακροατή που λέει, Δήμαρχε, λέει, να ξέρεις ότι στην ιστορία μένουν αυτοί που ανοίγουν δρόμους και ευκαιρίες. Κανένας που άνοιξε πάρκινγκ συνέχισε, λέει, την καλή δουλειά με τους ποδηλατόδρομους. Αυτό λέει ένας φίλος, 6-9-40. Εντάξει. Ναι, θα πρέπει να έχουμε όλους ευχαριστημένους. Θα πρέπει ίσως και με όλους να μαλώσουμε κάποια στιγμή. Η λύση είναι τελικά σε ένα μεσαίο δρόμο όπου θα έχουμε φροντίσει ούτως ώστε με όλα να ασχοληθούμε στη σωστή δόση, με το σωστό τρόπο, αλλά σε κάθε περίπτωση με συνεργασία. Και δεν πρέπει να συνυπάρχουμε όλοι, πρέπει να συνυπάρχουν όλοι οι οπαδοί των ομάδων, όπως πρέπει να υπάρχουν αυτοί που οδηγούν ποδήλατα, αυτοί που οδηγούν δίκυκλο, αυτοί που παίρνουν το υγείο ταχύ τους, αυτοί που παίρνουν στα λεωφορεία. Θα πρέπει να συνυπάρχουμε όλοι, αλλά πρέπει να πριτανεύσει, πρέπει να κυριαρχήσει η αγάπη μας στην πόλη και η πίστη ότι αυτή η πόλη θα είναι πρωταγωνίστρια, η πόλη αυτή θα είναι πρωταθλήτρια. Εάν θυμάμαι καλά, Δήμαρχε, είχατε κάνει μία δήλωση για το γήπεδο του ΠΑΟΚ ότι στην Τούμπα, την οποία τώρα παίζει ο ΠΑΟΚ, είχε συμβάλει ο πατέρας σας. Αν θυμάμαι καλά. Είναι γεγονός. Ο πατέρας μου υπήρξε μηχανικός, είχε κάνει τα μέρος των σχεδίων της Τούμπας που υπάρχει σήμερα. Το 1959 στα εγγένεια ήταν εκεί και αργότερα διατέλεσε και πρόεδρος του ΑΣ ΠΑΟΚ. Ήταν εκείνος ο οποίος είχε ξεχρώσει το γήπεδο του ΠΑΟΚ, είχε φροντίσει για την επέκταση κάποιων κερκίδων και πραγματικά αν τη Νέα Τούμπα θα είμαι και εγώ παρόν, πόσο μάλλον ο δήμαρχος, θα ανακαταλαβαίνετε και για μένα κάτι πολύ σημαντικό και προσωπικά. Αλλά ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το θέμα να έρχονται οι επιτυχίες στην πόλη μας γενικότερα. Για να κλείσουμε, Δήμαρχε, η ομάδα που έχετε δημιουργήσει, μιας και μιλάμε σε αθλητικό ραδιόφωνο, φαντάζομαι ότι είναι μια ομάδα που σας εμπνέει, έτσι. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έχετε γύρω σας έχουν τα ίδια οράματα, τις ίδιες φιλοδοξίες για έναν Δήμο, όπως είπατε και εσείς, που τα επόμενα χρόνια να είναι το στολίδι, μια στην πρωτεύουσα που θα είναι το στολίδι της Ελλάδος στην Ευρώπη, σωστά.
και πολλοί που είναι δίπλα μου και κάποιοι που δεν είναι δίπλα μου και μπορούν να έρθουν στην πορεία. Γι' αυτό την έρθα την ερώτηση. Άρα να αφήσετε ανοιχτή μια προοπτική ότι η ομάδα αυτή δέχεται μεταγραφές κατά καιρούς, έτσι, αν χρειαστεί, για να γίνει καλύτερη. Εννοείται, υπάρχουν πάντα περίοδοι μεταγραφών. Έτσι ακριβώς. Τώρα το Γενάρη έχουν περίοδο μεταγραφών, το καλοκαίρι. Αλλά πραγματικά εγώ θεωρώ ότι σε αυτή την προσπάθεια κανείς δεν περισσεύει και δεν έχω απολύτως καμία προκατάληψη στους ανθρώπους που μπορούν να έρθουν και να βοηθήσουν. Για την πόλη μιλάμε, κύριε Κούλα, δεν μιλάμε ούτε για παρατάξεις, ούτε για ιδεολογίες. Μιλάμε για το όραμα, για το σχέδιο, για την υλοποίηση μιας πολύ καλύτερης Θεσσαλονίκης. Κλείνοντας, θέλετε να πείτε κάτι για τους δημότες, να δεσμευτείτε σε κάτι που θα το δουν σύντομα και που θα βοηθήσει πάρα πολύ την καθημερινότητά τους? Νομίζω είπαμε πολλά, μάλλον έχουν κουράσει και τον κόσμο τόση ώρα. Ναι. Είμαστε εδώ και θα χαρώ να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Είμαι κάθε μέρα στους δρόμους, στο γραφείο μου. Όποιος έχει οποιοδήποτε θέμα, με πολύ χαρά να το συζητήσουμε. Σε μένα, στους συνεργάτες μου. Ο Δήμαρχος είναι για την πόλη και η πόλη πρέπει να έχει κάθε μέρα αυτή την πρόσβαση στο Δήμαρχο. Σας ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Σας ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στο έργο σας. Ευχαριστώ στους ακροατές. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.